Στις 10 παρατέταρτο το πρωί της Δευτέρας στο ενημερωτικό site της Ηλίας ηλίαlive.gr ανήρτησε ένα βίντεο από μια σύσκεψη στο Δημαρχείο της Σπάρτης, η οποία είχε πραγματοποιηθεί 5 ημέρες νωρίτερα. Η σύσκεψη στην οποία ήταν παρόν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιος Λιβανός αφορούσε τις αποζημιώσεις των αγροτών για τον τελευταίο παγετό. Τα όσα λέγονταν ακούγονταν πολύ καθαρά και ήταν βέβαιο ότι θα προκαλούσαν πανελλήνιο σάλο και θα εξέθεταν ανεπανόρθωτα τον Υπουργό. 6,5 ώρες αργότερα και ενώ το θέμα δεν είχε ακόμη περάσει τα όρια της Ηλίας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινωνούσε με τον μέχρι εκείνη τη στιγμή υπουργό του για να τον θέσει εκτός κυβέρνησης, αμέσως μόλις οι συνεργάτες του Μεγάρου Μαξίμου του έδειξαν το βίντεο που είχε ανέβει στο site της Ηλίας. Αιτία ήταν τα όσα είπε σε εκείνη τη σύσκεψη ο Λιβανός, απαντώντας σε σχόλιο του Δημάρχου Σπάρτης, ο οποίος είναι ο Πέτρος Δούκας, υφυπουργός στην κυβέρνηση Καραμανλή το 2007, όταν οι φωνικές πυρκαγιές σκότωσαν 63 ανθρώπους στην Ηλία. Θέλοντας να κάνει μία αυτοεπενετική εισαγωγή για τις αποζημιώσεις στους αγρότες της Λακωνίας, ο κύριος Δούκας θυμήθηκε την παρουσία του στην Ηλία μετά από τη φωνική πυρκαγιά. Άρχισε να λέει ότι η παρέμβασή του τότε είχε σώσει την κατάσταση για τη Νέα Δημοκρατία. Ο Κώστας Καραμανλής είχε ανακοινώσει πρόωρες εκλογές μία εβδομάδα νωρίτερα και ο Δούκας βρέθηκε στην Ηλία για να συντονίσει την παράδοση των πρώτων αποζημιώσεων στους πληγέντες. Ο νυν δήμαρχος Σπάρτης άρχισε να λέει ότι το παιχνίδι γύρισε επειδή τότε δίναμε χρήματα σε όποιον έλεγε καλημέρα, εννοώντας ότι μιλούσε ελληνικά. Όμως αυτό που όθησε εκτός κυβέρνησης στο Σπύλιο Λιβανό δεν ήταν τα λόγια του Πέτρου Δούκα, αλλά η δική του αντίδραση, η οποία ήταν ολοφάνερα εγκομιαστική. «Κάνατε εποποιία τότε», είπε, και όλοι οι παριστάμενοι έσκασαν στα γέλια. Είχαμε πάει στην Ηλία με τις φωτιές τότε, έτσι πήραμε τις εκλογές του 2007. Είχαν κατέβει κάτω με τσάντες και αποζημιώναμε όλους αυτούς που είχαν. Όποιος πήγε καλημέρα με μια ξέχαστα θα πω. Όποιος πήγε καλημέρα. Κυριολεκτικά γυρίσαμε το παιχνίδι εκεί που πέφταμε 15% θα καταστραφόμασταν. Πήγαμε εκεί και με δύο κινήσεις γύρισε όλο το παιχνίδι. Έτσι. Ξεκινήστε, δηλαδή, από τότε. Περίμενε αυτό. Πρέπει να το απαντήσουμε. Από τότε έχετε μείνει στην ιστορία με αυτά τα οποία κάνατε εκεί. Το μπορέμουν πάντα. Και το φοβερό και μετά, ό,τι και να κάνουμε μετά από αυτή την εποπτεία, Ο Σπύλιος Λιβανός, ο οποίος ήταν στο Στρασβούργο όταν δέχθηκε το πρωθυπουργικό τηλεφώνημα για την αποπομπή του από την κυβέρνηση, υπήρξε από τους πρώτους στη Νέα Δημοκρατία που στήριξαν την υποψηφιότητα Μητσοτάκη για την ηγεσία του κόμματος, αλλά τα όσα είπε σε εκείνη τη σύσκεψη δεν άφηναν κανένα περιθώριο για διαφορετική αντίδραση από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου. Μάλιστα, συνεργάτες του πρωθυπουργού έλεγαν ότι η ακαριαία αντίδραση Μητσοτάκη είναι και ένα μήνυμα προς όσους υπουργούς πέσουν σε ανάλογα πολιτικά σφάλματα, ότι θα έχουν την ίδια τύχη με τον μέχρι πρώτην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Η ανακοίνωση του Πρωθυπουργικού Γραφείου είχε ως εξής. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιο Λιβανό και του ζήτησε εξηγήσεις για την αντίδρασή του στην απαράδεκτη αναφορά του Δημάρχου Σπάρτης κ. Δούκα για τις φωνικές πυρκαγιές της Ηλίας το 2007. Ο Υπουργός παραδέχθηκε ότι θα έπρεπε να έχει αντιδράσει διαφορετικά και έθεσε την παραίτησή του στη διάθεση του Πρωθυπουργού. Η παραίτηση του κυρίου Λιβανού έγινε αποδεκτή από τον Πρωθυπουργό. Η επιστολή παραίτησης του Σπύλιου Λιβανού είχε ως εξής: «Αξιότιμε κύριε Προέδρε, η μέχρι τώρα πορεία μου στην πολιτική και ο αξιακός μου κώδικας απέχουν πολύ από το περιεχόμενο διαλόγου με το Δήμαρχο Σπάρτης, το οποίο κατεγράφει εν αγνία μου και αναρτήθηκε σε ιστοσελίδα. Παρά την εμφανώς ειρωνική μου διάθεση απέναντι στην απαράδεκτη και κοινική τοποθέτησή του, προκειμένου να αποφευθεί οποιαδήποτε περαιτέρω παρερμηνία η οποία θα μπορούσε να πλήξει τις αρχές της μεγάλης και φιλελεύθερης δημοκρατικής παράταξης, θέτω στη διάθεσή σας την παραίτησή μου από τη θέση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Θέση την οποία επί 13 μήνες υπηρέτησα άοκνα με απόλυτο γνώμονα τη στήριξη και τον εξυγχρονισμό της ελληνικής πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης και ιδιαίτερα την τοποθέτηση του Έλληνα αγρότη στη θέση που του αξίζει. Είμαι βέβαιος ότι αυτό το έργο θα συνεχιστεί από την κυβέρνησή μας με επιτυχία προς όφελος της πατρίδας μας. Με εκτίμηση, Σπύλιος Λιβανός». Τον Γιώργο Γεωργαντά, μέχρι σήμερα υφυπουργό ψηφιακής διακυβέρνησης, τοποθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη θέση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης μετά την αποπομπή Λιβανού. Ο κ. Γεωργαντάς εκλέγεται στο Κιλκί σε έναν από τους κατεξοχήν αγροτικούς νομούς της χώρας. Οι πρόσφατες δηλώσεις του Πέτρου Δούκα, εκτός από ιστορικά αναλυθείς, δεν έχουν καμία σχέση με τις αρχές και τις αξίες της Νέας Δημοκρατίας. Ως εκ τούτου, του κοινοποιεί η σχετική απόφαση διαγραφής από μέλος της παράταξης, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το κυβερνόν κόμμα.
Στο βίντεο από τη σύσκεψη που ήταν σε ζωντανή μετάδοση μέσω Facebook από την ιστοσελίδα Λάκωνες, εμφανίζεται ο Δήμαρχος Σπάρτης Πέτρος Δούκας, απευθυνόμενος στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό, να καυχιέται για τα κατορθώματα του ιδίου και της τότε κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας του Κώστα Καραμανλή, στην οποία ήταν υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών. Αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης υπήρξαν μετά την ανακοίνωση της αποπομπής του κυρίου Λιβανού. Συγκεκριμένα η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ έχει ως εξής: η παρέτηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κυρίου Λιβανού μετά την κατακραυγή δεν μπορεί να κρύψει την ακραία ψηφοθυρία της Νέας Δημοκρατίας σε βάρος πολιτών με αφορμή φυσικές καταστροφές, υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Η κοινική ομολογία υπουργών της Νέας Δημοκρατίας για την πολιτική εποποιία της κυβέρνησης Καραμανλή στις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007 στην Ηλία προσβάλλει τη μνήμη των θυμάτων και αποκαλύπτει τις πελατειακές νοοτροπίες που μένουν αναλύωτες στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, μετατρέποντας ακόμη και μια φυσική καταστροφή σε πεδίο μικροκομματικής εκμετάλλευσης, τονίζει σε ανακοίνωσή του το κίνημα αλλαγής.